Αξέχαστο για το υπόλοιπο της ζωής της θα μείνει στην 80χρονη από την Αλικαρνασσό το τηλεφώνημα που δέχτηκε χθες το πρωί αρχικά για τον τρόμο και μετέπειτα για την απίστευτη περιπέτεια. Στην άλλη άκρη της γραμμής φωνές να εναλλάσσονται δίνοντας την καλωστημένη ηχητική παράσταση του δίθεν τροχαίου που απαιτεί μετρητά εδώ και τώρα. Η ηλικιωμένη δυστυχώς έπεσε στην παγίδα πως ο γιος της έπρεπε να χειρουργηθεί χωρίς καθυστέρηση και χωρίς δεύτερη σκέψη καν έδωσε στον υποτιθέμενο γιατρό τα στοιχεία της διεύθυνσής της προκειμένου χέρι με χέρι να τους παραδώσει το ποσό που απαιτούνταν. Λίγο αργότερα, ένας 31χρονος Έλληνας πέρασε το κατόφλι της και παρέλαβε το ποσό των 10.000 ευρώ. Δεν πέρασε πολύς χρόνος για να αντιληφθεί πως έπεσε θύμα απάτης και να καταγγείλει χωρίς καθυστέρηση το περιστατικό στην Ελλάς. Οι μεγαλύτερες ηλικίες θα είναι προστασία από τους υπεύθυνους που είναι στην οικογένειά τους. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δυστυχώς οι ηλικιωμένοι είναι περισσότερο απομονωμένοι και αποξενωμένοι από την οικία οικογένεια και αυτό είναι το πιο λυπηρό απ' όλα. Στέλνουν πάντα μηνύματα. Όποιος πατήσει πάνω και τώρα Αρμενία, Συρία, όλοι βαράνε Κρήτη. Και στην υπόθεση εξαπάτησης της 80χρονης στην Αλικαρνασσό, η ελληνική αστυνομία κινήθηκε αστραπιαία, καταφέρνοντας τη δεύτερη ανάλογη εξιχνίαση και σύλληψη μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Ο 31χρονος εντοπίστηκε άμεσα και πάνω του βρέθηκε σχεδόν αυτούσιο το ποσό που είχε αποσπάσει από την ηλικιωμένη. Ή για την ακρίβεια, είχε εξοδέψει στις ώρες μέχρι να βρεθεί με χειροπέδες το ποσό των 80 ευρώ. Ο ίδιος και ένας αλλοδαπός που αναζητείται είχαν επιχειρήσει, όπως αποκαλύφθηκε από την έρευνα, να εξαπατήσουν 6 ακόμη ανθρώπους. Πάνω στο άγχος, στη στενοχώρια, στο φόβο που δημιουργούν και στον πανικό, όλοι οι άνθρωποι για μένα είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Απλώς δεν ασχολούνται. Ακούνε κάτι και τους πιάνει κατευθείαν ένας πανικός, ένας φόβος. Ένα γνωστό μου έχει συμβεί και του πήραν πολλά λεφτά. Ναι, το άνοιξε, δεν ήξερε και του πήραν πολλά λεφτά. Τώρα το ποσό δεν γνωρίζω, αλλά του πήραν πολλά λεφτά. Και πρέπει να προσέχουμε. Δεν πρέπει να προσέξουν, πρέπει να σκέφτονται. Και στην Κρήτη για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα το μέτρημα χάνεται και οι υποθέσεις εξαπάτησης σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων λαμβάνουν όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις παρά τη δημοσιότητα και τις αλλεπάλληλες συστάσεις από πλευράς της Ελλάς.